Θέλω να πω ότι στις τέσσερις αγωνιστικές που παίχτηκαν, από τις τέσσερις αγωνιστικές που παίχτηκαν, οι τρεις αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Στα παιχνίδια με την Τρίπολη, με την Ξάνθη στο πέναλτι που την έδωσε Σκαμπίλια την μπάλα και σε αυτό το παιχνίδι με ακύρωση του γκολ. 26 του μηνός, αυτά τα παρτάλια φεύγουν επιτέλους. Αυτά τα παρτάλια, η σαβούρα του ποδοσφαίρου που διέλυσε το ποδόσφαιρο, φεύγουν από τη χώρα. Επιτέλους να καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Για ένσταση έχω. Ξέρεις ότι είμαι υπέρ του καπιταλισμού και ξέρεις ότι γουστάρω τις βρωμιές που γίνονται και παίρνουν τα πρωταθλήματα βρώμικα. Ναι. Θα γουστάρω να το πάρεις και εσύ βρώμικα, γιατί θα πάρεις και αν το πάρεις. Εγώ είμαι 5 βαθμούς πίσω η ομάδα και λέω ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα. Εάν δεις. Εάν δεις. Τον Κοκαλιά. Και πέρυσι έτοιμος. Σας λίγο. Το Μητρόπουλο, το Θωμά. Και πέρυσι. Σταμάτα λίγο. Μα δεν μπορώ. Το Θωμά Μητρόπουλο, πρόεδρο της ΕΠΟ. Πότε. Τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να είναι με την πλευρά Σαββίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα πεις. Θα είναι δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, ρωτάω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα τώρα λέω τι. Άμα με άμα δεν υπάρχει. Γραμμένος κατεβαίνει και θα βγει πανηγυρικά. Και υπάρχει. Γραμμένος. Και υπάρχει ενδεχόμενο να αποσυρθεί ο Ελευθεριάδης. Διότι θα ξεφτυλιστούν. Όλο το Αιγαίο έγινε γραμμένος. Ναι. Πάει και το Αιγαίο. Μήπως είναι γραμμένο. Εδώ θα μας φέρουν οι Τούρκοι. Το Αιγαίο. Άσε τώρα τι θέλετε εσείς. Εγώ ξέρω. Οι αντιπαοξίδες θέλετε Ολυμπιακό. Το ξέρω αυτό. Θα μείνετε με την όρεξη όμως. Αυτό το μήνυμα που θέλετε. Είσαι αντιπαοξίδες. Όχι, όχι. Ηρακλής είμαι και είμαι και αντιπαοξίδες. Και αντιαρκιανός. Δήλωσε. Και αντιολυμπιακός και αντιπαναθηναϊκός και αντιάγκη. Γράφουν οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ. Οργανωμένοι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν γουστάρουν τον Ιβάρη. Εντάξει, δεν το γράφουν οι οργανωμένοι. Τι το κάνουν. Ας το γράψουν. Δεν το γουστάρουν καθόλου. Ποιος το λέει αυτό. Οι οργανωμένοι. Το λες εσύ. Το λέω εγώ, ναι. Όχι οι οργανωμένοι, το λες εσύ. Τι. Εσύ το λες ότι δεν. Μια ανακοίνωση γιατί δεν βγάλατε, ρε. Για μια ανακοίνωση για ποιο πράγμα. Καταρχήν γίνατε ρόμπα όλοι για τις τηλεοπτικές άδειες που λέγατε ότι δεν θα αφήσει η Αμερική να πάρει ο Ιβάν άδεια. Πήρε. Πήρε. Πήρε άδεια, τηλεοπτική άδεια. Πότε πήρε. Για ακόμα μια φορά γίνατε ρόμπα πάνω στην Ελλάδα. Κάτσε. Πήρε την άδεια. Δεν μιλάω με σένα. Δεν μιλάω με σένα, ρε. Μιλάω με τα παιδιά. Τι ήταν αυτό. Είναι μακάκας ο Σαββίδης να δώσει 61 εκατομμύρια και να πάρει άδεια. Εγώ το είπα αυτό. Μπερδεύεσαι, ρε φίλε. Μπερδεύεσαι. Εσύ είσαι αλλού, ρε φίλε. Όχι, το είπε. Μπερδεύεσαι, ρε. Το είπε. Εδώ είναι γραμμένες εκπομπές. Το είπε. Εγώ είπα. Εγώ καταρρέκα το είπε. Πρέκα το είπε. Το είπε. Λοιπόν, έλα, βγάλετε ένα στοίχημα ό,τι θέλετε. Βγάλετε τα λεφτά σας. Δεν έχουμε λεφτά. Όχι, δεν το μιλάτε, θα πληρώνετε. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Λοιπόν, εγώ είπα το εξής. Και τώρα που δεν. Εγώ έβαλα καταρχήν στην ραδιοφωνική εκπομπή που κάνω, όταν βγήκε έξω χωρίς να πάρει άδεια ο Σαββίδης, και τον είπανε λαγό. Εγώ έβαλα το τραγούδι. Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα. Και λέω ότι θα πάρει την άδεια. Ναι, και λέω. Και θα πάρει την άδεια. Απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Άλλα έλεγε. Και είπα θα πάρει την άδεια. Εδώ τι έλεγε. Θα πάρει την άδεια. Εδώ. Ναι, είπα ότι θα πάρει την άδεια. Είναι θέμα χρόνου, θα πάρει την άδεια. Αλλά το τι έλεγε. Και το είπα και στο σχιζοδήμο μέσα. Λέγε. Ένα τραπέζι στοίχημα ότι το είπε αυτό. Ότι δεν είναι μη και λοιπά για να πάρει άδεια. Να πάρει την άδεια. Εγώ δεν μπορώ να εξάγω. Εγώ είπα, με ρωτήσατε γιατί δεν χτύπησε παραπάνω. Και λέω, ο άνθρωπος δήλωσε και είπε: έχω γνώσει πόσο πάνε οι άδειες, μέχρι εκεί είναι. Κομμανέκι. Και βγήκε πρώτος επιλαγών λοιπόν. Και αφού φύγανε οι λαγοκαμίστρες του Καλογρίτσα, παίρνει την άδεια αυτός. Όλγα Κόρμπουτ.